Στο σημείο αυτό, καλημερίζουμε τον Υπουργό Εργασίας. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης είναι μαζί μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά με τον ίδιο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάλι επειδή... τα ίδια, όπως βλέπετε, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα για το επίκαιρο θέμα, για αυτό που δείξαμε μόλις τώρα. Ζούμε σαν να είναι η μέρα της μαρμότας εδώ στην Ελλάδα σε διάφορα θέματα. Και νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζούμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και έχουν ταξιδέψει εκατομμύρια Έλληνες στο εξωτερικό και περάσουν έξω από πανεπιστήμια, δεν θα δούνε αυτή την εικόνα. Κάποια στιγμή. Τι φταίει όμως, κάτι φταίει, κύριε Υπουργέ, εδώ. Δεν μπορεί να ζούμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Να πάει η αστυνομία, μπουκάρει, τους βγάζει έξω, ξαναμπαίνουν μέσα. Μήπως δεν κάνετε κάτι σωστά κι εσείς? Εμείς έχουμε αποφασίσει να αντιδράσουμε, έχουμε περάσει νόμους, εφαρμόζουμε τους νόμους αυτούς και νομίζω ότι όπως δείχνει και η εμπειρία και οι δημοσκοπήσεις, η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού είναι μαζί μας σε αυτό το θέμα, διότι όλοι θέλουν να υπάρχει μια άλλη εικόνα στα πανεπιστήμια. Δυστυχώς, ορισμένοι οι οποίοι βαφτίζουν τους εαυτούς τους προοδευτικούς, κατ' επάγγελμα συνεχίζουν να καλύπτουν τέτοιου είδους πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν. Δηλαδή, εντάξει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, τι κερδίζουμε με αυτά τα πράγματα? Όποιος θέλει να διαδηλώσει, να πει τις απόψεις του, μπορεί να το κάνει, υπάρχει ελευθερία του λόγου. Όλα αυτά τα πράγματα, πάντως πανεπιστημιακό άσυλο δεν είναι. Δεν είναι. Και ούτε λύνονται τα προβλήματα έτσι πάντως. Λοιπόν, ούτε με την αστυνομία, ούτε με τη βία, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Πάμε σιγά σιγά στο νομοσχέδιο. Μα προφανώς κανείς δεν θέλει να πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά δεν μπορεί να αφήσει και τα πανεπιστήμια ξέφραγο αμπέλι. Ήδη γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι το νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και το ωράριο έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Το πρώτο λιτό και απέριτο ερώτημα είναι το εξής. Καταργείται το 8ωρο? Όχι. Δηλαδή? Το 40ωρο? Δηλαδή. Όχι. Δηλαδή πως όχι? Τι, φέρνετε ένα νομοσχέδιο, εγώ βλέπω σήμερα και τίτλους μεγάλους εφημερίδες, βλέπετε τι λέει, τα νέα τα διαβάσατε το πρωί φαντάζομαι. Μιλάνε για ωράριο λάστιχο, κύριε Υπουργέ, ότι μία θα το τραβάει ο ένας από εδώ, μία ο άλλος από εκεί, ένα εξάμηνο, έτσι ένα αλλιώς. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι ισχύει, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο σε αυτό που θα έρθει σύντομα στη Βουλή. Αυτό... Να δούμε πράγματι τι λέει το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Διότι γίνεται μια συζήτηση για ένα άρθρο του νομοσχεδίου, αγνοώντας την ίδια στιγμή όλο το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο έρχεται να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες. Η εργατική αυτό νομοθεσία, εφαρμόζεται κάπου που συζητάμε τώρα, γιατί διάβασα ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης εφαρμόζεται αυτό το ελαστικό ωράριο, ας το πούμε έτσι. Ισχύει αυτό ή όχι? Παντού. Παντού. Άρα τι πάμε να κάνουμε λοιπόν, για να το δούμε. Εμείς ξέρουμε μέχρι στιγμή, τώρα το 8ωρο. Μια πάμε στιγμή να δούμε το νομοσχέδιο. Βεβαίως, καταρχήν, βεβαίως. Γιατί με τους τίτλους και τα λοιπά, από όλες τις πλευρές, νομίζω παραποιείται το νομοσχέδιο, η ουσία του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Το νομοσχέδιο λοιπόν έρχεται να τροποποιήσει την εργασιακή νομοθεσία που σε μεγάλη κλίμακα ισχύει από το 1982. Mm-hmm. Από τότε έχουν περάσει 40 περίπου χρόνια και βεβαίως τότε που είχαμε αυτή τη νομοθεσία, που θεσπίστηκε αυτή η νομοθεσία, δεν είχαμε ούτε ίντερνετ, ούτε τηλεργασία, ούτε deliveries, couriers και ούτο καθεξής. Mm. Πρέπει να έρθουμε να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Κύριε Υπουργέ, να πούμε μια καλημέρα επίσης και στην κυρία Καλογεροπούλου, τη συνάδελφό μας που μας παρακολουθεί. Καλώς την, και θα θέσει καλημέρα, και αυτή τα ερωτήματά της μετά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Για να βάλουμε το κλαίσιο. Πάμε. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε επίσης και σε άλλα θέματα που θέτουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μαύρη και την υποδηλωμένη εργασία ή όχι? Mm. Πρέπει να βρούμε μια μέθοδο όταν ο άλλος πάει στη δουλειά του και φεύγει από τη δουλειά του, αν δουλεύει 10 ώρες με υπερορίες, ας πούμε, να δηλώνονται και οι υπερορίες ή θα φαίνεται απλά ότι δουλεύει 8 ώρες. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δηλώνονται και οι υπερορίες και να μην υπάρχει μετάλλευση. Λέτε τα καλά μέχρι τώρα. Βάζετε το θετικό κομμάτι μέχρι τώρα που συμφωνούμε. Και φέρνουμε, προσέξτε, είναι σημαντικό. Φέρνουμε γι' αυτό το λόγο για πρώτη φορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας που θα ελέγχει το χρόνο προσέλευσης και το χρόνο αποχώρησης και θα καταγράφει αυτόματα ουσιαστικά και τις υπερορίες για να μην
γίνεται ο εργαζόμενος. Ωραία. Για εκείνον όμως, κύριε Υπουργέ, εργοδότη, που εργάζεται 8 ώρες αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Αφήστε όμως. Όποιος δουλεύει 8 ώρες, τι αλλάζει? Δεν θα το αποφύγω, κύριε Αναστασοπούλου. Αφήστε με εσάς, παρακαλώ. Δεν χάθηκε. Θα δώσουμε έμφαση σε αυτό που λέτε, αλλά να καταλάβουν οι τηλεθεατές δύο πράγματα. Γιατί σας λέω, το άρθρο, το νομοσχέδιο. Η ψηφιακή κάρτα θα είναι για όλους τους εργαζόμενους, κύριε Υπουργέ, και θα καταγράφει την ώρα που έρχεσαι και την ώρα που φεύγεις. Ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ξαναλέω, για να μην γίνεται εκμετάλλευση των εργαζομένων και να μην έχουμε θέμα με την υποδηλωμένη εργασία και την αδήλωτη εργασία. Και καταλαβαίνω ότι και τα συνδικάτα στηρίζουν αυτή την πρότασή μας, την ρύθμιση του νομοσχεδίου. Έχουμε άλλη ρύθμιση για τις γονικές άδειες. Διότι πρέπει να δούμε και αυτό που λένε πολλοί εργαζόμενοι, ότι δεν μπορεί να συνδυάσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά τους, με την επαγγελματική του ζωή. Και επεκτείνουμε την άδεια, μάλλον θεσπίζουμε άδεια πατρότητος πρώτη φορά. Οι πατεράδες όταν γεννιούνται θα έχει αυτή για μας τους πατεράδες να πάρουμε τις άδειες από τα παιδιά μας? Δεν θα έχει. Όχι, δεν θα έχει. Λοιπόν, θα παίρνουν άδεια πληρωμένη 14 μέρες. Για πρώτη φορά το θεσπίζουμε εμείς οι ανάλγητοι. Ωραία, άρα μείνετε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό, γιατί πρέπει να μας διακόψει το διάλειμμα. Αφήστε, θα με σένα θα ξεκινήσουμε. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Υπουργέ. Να κλείσω για το θέμα απλώς με 30 δευτερόλεπτα. Να πω ότι η γονική άδεια επίσης θα είναι επιδοτούμενη για 2 μήνες από τον ΟΑΕΔ και θα μπορούν να την παίρνουν έτσι και οι μανάδες και οι πατεράδες, και αυτό θα είναι και ένας τρόπος για να μην υπάρχει το αντικίνητρο πρόσληψης γυναικών στη δουλειά. Είναι ισότητα στην πράξη. Μας βάλατε όλα τα θετικά μέχρι τώρα. Μετά όχι, θα σας πει η Ελένη Καλογεροπούλου τα αρνητικά. Περιμένετε. Έχουμε και πολλά άλλα. Μπορώ να συνεχίσω. Πάλι. Είναι ο κατάλογος πολύ μεγάλος. Ωραία. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Ελένη, περίμενε, κράτα τα ερωτήματά σου, ερχόμαστε. Επιστρέφουμε στον κατάλογο των θετικών, ο οποίος να κλείσει, κύριε Υπουργέ, για να πάμε λίγο και στα ερωτήματα. Ένα μόνο θα σας πω. Σας είπα για τις ψηφιακές κάρτες, σας είπα για τις γονικές άδειες, θα σας πω για την τηλεργασία. Μάλιστα. Τηλεργασία τη θεσπίζουμε με συμφωνία των εργαδοτών και των εργαζομένων, με όπως συμφωνούν δηλαδή και οι δύο. Με άλλη αμοιβή. Αμοιβή αυτή που έχουν συμφωνήσει ήδη, δεν αλλάζει τίποτα. Mm-hmm. Με υποχρέωση του εργοδότη να εξασφαλίζει τον εξοπλισμό, με σεβασμό. Ο εργοδότης θα εξασφαλίζει τον εξοπλισμό στο σπίτι σου για τηλεργασία, ας πούμε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο εργοδότης. Mm-hmm. Λοιπόν, με σεβασμό των κανόνων του GDPR, των προσωπικών δεδομένων, με το λεγόμενο δικαίωμα αποσύνδεσης. Δηλαδή, ρητός θα ορίζεται ότι από ένα σημείο και πέρα που ισχύει με βάση τη συμφωνία των συνδικάτων και των εργοδοτών, από ένα σημείο και πέρα ο εργαζόμενος θα αγνοεί τυχόν emails που θα... Πόσες ώρες θα δουλεύει τηλεργασία? Όσες δουλεύει και κανονικά. Μάλιστα. Άρα δεν αλλάζει κάτι στο πλαίσιο, παραμένει ίδιο, λέτε. Αντιθέτως, υπάρχουν όλες οι εξασφαλίσεις. Αυτό το δικαίωμα αποσύνδεσης για το οποίο κουβεντιάζουμε, ότι δεν υποχρεούται να μετά απαντάει στα emails του, ας πούμε, και τα λοιπά, απαντάει. Δεν έχει ρυθμιστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που είναι στην εμβαθοφυλακή. Το εξηγώ και ρωτήσει, κύριε Καλογεροπούλου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι εν μέσω πανδημίας, και ενώ η ανεργία θα αυξηθεί έτσι όπως δείχνουν όλα, δηλαδή θα μπουν πάρα πολλά λουκέτα, ο κόσμος φοβάται, εσείς θεσπίζετε τις ατομικές συμβάσεις, κάνετε το ωράριο λάστιχο όπως λέει και η εφημερίδα και θεσπίζετε και την απλήρωτη εργασία ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Και αυτό το στηρίζουν στην επιχειρηματολογία, ότι ένας εργαζόμενος είναι πολύ πιο ευάλωτος στη συγκεκριμένη στιγμή να συζητήσει με τον εργοδότη του, αφού θα φοβάται ότι θα μπει στο φάσμα της ανεργίας. Και θα πηγαίνουν και σε ατομικές συμβάσεις, Ελένη. Ακριβώς. Θεσπίζει τις ατομικές συμβάσεις ο Υπουργός. Θα ήθελα την απάντησή σας. Αυτά όλα υπάρχουν στο μυαλό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν στο νομοσχέδιο. Δεν υπάρχουν ατομικές συμβάσεις στο νομοσχέδιο. Θα σας πω. Όταν λέτε, κύριε Υπουργέ,
όταν ακόμα και τα νέα σήμερα ακριβώς αυτό επισημαίνουν, ότι καταργείται το οκτάωρο και ο καθένας μπορεί να, ο εργοδότης να διαπραγματευτεί με τον υπάλληλό του και 10 ναι. ώρες, τις οποίες δεν θα τις πληρώνεται. Αλλά όπως έλεγε ο Μιτεράν, τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και τα γεγονότα θα προκύψουν από το ίδιο το νομοσχέδιο. Δεν θα προκύψουν ούτε από τη δική σας, ούτε από τη δική τι μου ευθύνηση. Τι ισχύει επομένως, απαντήστε στο τι ισχύει, κύριε Υπουργέ. Απαντώ λοιπόν. Η συζήτηση όλη αυτή τώρα που κάνετε γίνεται ουσιαστικά με αφορμή τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ακριβώς. Τι είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας? Είναι μια ρύθμιση που ισχύει στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Δηλαδή? Πώς να το πω. Δηλαδή ξυπνήσαμε σαν τα χρυσόψαρα και πρώτη φορά βλέπουμε πω, μια ρύθμιση. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτός ο νεοφιλελεύθερος, ο ανάλκητος, ο Χατζηδάκης μας έφερε μια ρύθμιση. Μα βρε παιδιά, 30 χρόνια ισχύει. Σε όλη την Ευρώπη ισχύει. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτής της οδηγίας χρήση γίνεται εκτεταμένα στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το δεκάωρο λέτε τώρα, κύριε Υπουργέ. Λέω ακριβώς για τη διευθέτηση, δεν λέω το δεκάωρο, λέω για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ναι, πώς θα διευθετείται ο χρόνος εργασίας συνολικά μέσα σε ένα έτος. Μην με πάτε σε ορισμούς οι οποίοι... Ναι, για τη διευθέτηση. Ωραία, πώς θα γίνει, μπορείτε να μας τα εξηγήσετε αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτές, οι ρυθμίσεις αυτές, η συλλογική σύμβαση θα υπάρχει ή ο καθένας θα μπορεί να κάνει, κύριε Υπουργέ, τη συμφωνία που θέλει? Θα σας πω. Λοιπόν, γιατί ίσχυσε αυτή η ρύθμιση, γιατί υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε ορισμένες χώρες ιστορικά αποδεικνύεται ότι τη ζήτησαν τα συνδικάτα πρώτα, όχι οι εργοδότες. Διότι μπορεί να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν κάποιες αυξημένες ανάγκες σε ορισμένες εποχές του χρόνου και τους εργαζόμενους που θέλουν να συμφιλειώσουν την επαγγελματική με την προσωπική του ζωή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Ένας φοιτητής... Αν δεν θέλουν όμως, αν δεν θέλουν μπορεί, είναι υποχρεωμένος να το δεχτεί ούτως ή άλλως εργαζόμενος, όχι, μπορεί να πει όχι. Θα σας πω, Πώς θα πει όχι, κύριε Υπουργέ, όταν εδώ πέρα αφήστε μιλάμε να ολοκληρώσω. Να μας το εξηγήσει πρώτα. Είμαι εδώ να μου κάνετε όποια κριτική θέλετε. Αλλά παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω, διότι δεν θα καταλάβει ο κόσμος, δεν έχει κανένα νόημα. Καθόμουν και χωρίς να βγω στην τηλεόραση. Αν ήταν. Όχι, εμείς σας καλέσαμε για να καταλάβουμε τι ισχύει. Για να καταλάβουν πραγματικά. Να ρωτάτε, τι θα αλλά ισχύσει. Εδώ είμαι εγώ, θα κάτσω και μέχρι τις 10 να με ρωτήσετε για αυτό το μάλιστα, θέμα, όλες τις πτυχές, ό,τι ωραία. Θέλετε. Ωραία. Εδώ είμαι. Πείτε μας λοιπόν. Λοιπόν, επομένως, λέω το εξής. Πρώτον, ισχύει η νομοθεσία αυτή, την εισήγαγε πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία στις αρχές δεκαετίας του 90, την κράτησε το ΠΑΣΟΚ και την κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με διάφορες μικρές αναθεωρήσεις, έτσι, αλλά πάντως όλες οι κυβερνήσεις την έχουν κρατήσει. Ισχύει. Τον κορμό της, τη βάση της, λέτε. Ναι. Δεύτερον, εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, σας είπα, προέκυψε με συμφωνία. Να μας πείτε συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ. Καλά λέει η Ελένη τώρα. Δεν έχουμε καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Τι κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε αυτά? Τι ισχύει? Προβλέπετε λοιπόν με βάση αυτή τη νομοθεσία ότι με συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων, των συνδικάτων, μπορεί να γίνεται μια διευθέτηση του χρόνου εργασίας έτσι ώστε σε κάποιες περιόδους του χρόνου να μπορεί να πηγαίνει κανείς μέχρι τις 10 ώρες, αλλά ακριβώς για να μην αυξάνεται το εξάμεινο, ωράριο. Για ένα εξάμεινο, ας πούμε. Όχι για ένα εξάμεινο. Για πόσο? Όχι για ένα εξάμεινο. Το εξάμεινο, και γι' αυτό γίνονται συγχύσεις, ναι, είναι η περίοδος αναφοράς. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πολύ μικρότερη πρακτικά η περίοδος μέχρι που πόσο γίνεται εκτείνεται, η διευθέτηση. Από έως, πόσο μπορεί να γίνει αυτή η συμφωνία? Μπορεί να είναι για ένα μήνα, μπορεί να είναι για δύο, για τρεις, για πέντε, για πόσο μπορεί, μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι και για 15 μέρες. Μάλιστα. Για οτιδήποτε μπορεί. Και να μετά είναι. Να επανέλθει στο άλλο. Δηλαδή, άλλο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, να συνοηθούμε να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ένας φοιτητής, ο οποίος δουλεύει και δίνει εξετάσεις, μπορεί να κανονίσει, αντί να πάρει άδεια άνευ αποδοχών, να πάρει άδεια μεταποδοχών, να την πληρωθεί την άδεια, να δώσει το παιδί τις εξετάσεις του και σε αντιστάθμισμα να δουλέψει μερικές ώρες παραπάνω στο κάποιες άλλες μέρες. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, όμως αυτό είναι άλλο. Άρα, από τη θέσπιση
της ατομικής σύμβασης. Αυτό μα είναι δεν άλλο. Μιλάμε για... Αυτό ακούστε να σας πω γιατί μιλάμε. Ακούστε να σας πω ποια είναι η αλλαγή που γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Ποια είναι η αλλαγή που προτείνουμε εμείς. Εμείς προτείνουμε, πέραν της ισχύουσας διατάξεως, της οποίας γίνεται, από όσο ξέρω, περιορισμένη μόνο χρήση στην Ελλάδα, δηλαδή με συμφωνίες συνδικάτων και επιχειρήσεων, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα, έτσι, που τα ίδια υπάρχουν, τα συνδικάτα αν υπάρχουν έχουν, συνδικάτα, συνδικαλιστικές ενώσεις στην επιχείρηση. Δίνουμε τη δυνατότητα στον ίδιο τον εργαζόμενο, αν το θέλει, κατόπιν αιτήματός του, του εργαζομένου αιτήματος, να ισχύσει η ρύθμιση αυτή για τον ίδιο. Και θα μου πείτε γιατί να το ζητήσει ο εργαζόμενος. Εάν θέλει ο εργοδότης και δεν θέλει ο εργαζόμενος, τι γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Αυτό είναι στη θεωρία που λέτε, κύριε Υπουργέ. Γιατί αν έρθει ο εργοδότης και σε πιέσει, μπορεί να πει όχι. Διότι λέμε τώρα εμείς στα τηλεοπτικά στούντιο. Λέμε στα τηλεοπτικά στούντιο. Αλλά υπάρχουν πραγματικά παραδείγματα. Να σας πω ένα. Αν έχετε την καλοσύνη, 30 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω παραπάνω. Εργαζόμενος σε ένα αεροδρόμιο στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Θέλει να μαζέψει τις ελιές του το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Ωραία. Σήμερα με τη ρύθμιση που υπάρχει, αν δεν έχεις αυτή τη διευθέτηση, ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να πάρει άδεια άνευ αποδοχών για να το κάνει. Ωραία. Μειώνοντας το εισόδημά του, με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς, δεν μειώνει το εισόδημά του. Βοηθήστε μας λίγο, κύριε Υπουργέ. Μένει στα ίδια επίπεδα. Άρα η ρύθμιση που κάνει, ώστε να ολοκληρώσω, αν έχετε την καλοσύνη, ξέρω ότι γκρεμίζω ιδεολειψίες, και fake news, αλλά θα το κάνω. Θα το κάνω. Ακούστε. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα, διότι του δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή του και γιατί επίσης δεν του μειώνουμε το εισόδημά του. Με τη σημερινή ρύθμιση, για περιπτώσεις εργαζομένων σαν αυτές που ανέφερα, αυτόν που δουλεύει στα αεροδρόμια, το φοιτητή και πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις, σήμερα με το καθεστώς που ισχύει μειώνεται το εισόδημά του. Να σταματήσουν λοιπόν αυτοί που υποτίθεται υπερασπίζονται τους εργαζομένους. Να σταματήσουν αυτοί που υποτίθεται υπερασπίζονται τους εργαζομένους να τα λένε, διότι τους βλάπτουν. Κύριε Χατζηδάκη, μία επιχείρηση. Ας καταλάβουμε ότι αυτό που λέμε γίνεται σε όλη την Ευρώπη και να σταματήσουμε αυτήν την υποκρισία. Μία επιχείρηση που θα εφαρμόσει. Εδώ δεν είμαστε σε κάποιο πολιτικό θέατρο. Διότι ξεκινάει ο καθένας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, κύριε Υπουργέ. Εμείς ρωτάμε για λογαριασμό των εργαζομένων. Για να καταλάβει να ράνει και τα λοιπά. Κύριε Χατζηδάκη, το αντίθετο συμβαίνει. Ας πούμε ότι εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο που λέτε σε μια επιχείρηση, σε ένα εργοστάσιο για ένα μήνα, επειδή υπάρχει φόρτος εργασίας. Και ζητείτε λοιπόν από τους εργαζόμενους να δουλέψουν αντί για 8 ώρες, 10 ώρες. Τελειώνει αυτός ο μήνας. Τον επόμενο μήνα οι εργαζόμενοι πόσες ώρες θα δουλέψουν? Τον επόμενο, μα είναι θέματα συμφωνίας. Μπορεί να δουλέψουν 6 ώρες ή αν το εργοστάσιο για κάποιο λόγο δεν έχει παραγωγή, μπορεί να κάτσουν και να πληρώνονται. Και να πληρώνονται. Με τις υπερορίες εδώ τι γίνεται όμως, κύριε Υπουργέ? Με τις πλαστές υπερορίες που γράφουν. Οι υπερορίες εξακολουθούν να ισχύουν. Είναι άλλο κεφάλαιο στο νομοσχέδιο και μάλιστα αυξάνουμε τις υπερορίες ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα εκεί που οι εργαζόμενοι θέλουν να δουλέψουν περισσότερο, να μπορέσουν να το κάνουν. Ναι, αλλά εν μέσω πανδημίας, κύριε Υπουργέ, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κόλλησαν κορονοϊό στη συνέχεια αναγκάστηκαν να δουλέψουν για να συμπληρώσουν τις ώρες που έμειναν εκτός εργασίας και δεν τα πληρώθηκαν. Μα προηγουμένως πριν συνδεθείτε, κυρία Καλογεροπούλου, για απλήρωτη υπερορία. Πριν συνδεθείτε, είχα μιλήσει ακριβώς για αυτή τη ρύθμιση που φέρνουμε στο νομοσχέδιο. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας θα ελέγχουμε όλους τους εργοδότες οι οποίοι κάνουν παρανομίες, έτσι ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ατομικές συμβάσεις θα προβλέπονται και σε ποιες περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ? Ατομικές συμβάσεις, για να ξέρουμε τι λέμε. Θα προβλέπονται ατομικές, σε κάποιες περιπτώσεις. Ατομικές συμβάσεις έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται. Εσείς έχετε ατομική σύμβαση. Με το Sky. Κυρία Καλογεροπούλου, με το μέσο ενημέρωση. Δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος, εκτός αν παρανομούμε, που να μην έχει ατομική σύμβαση. Όλοι οι εργαζόμενοι. Εκείνο που λέμε για τη διευθέτηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι αυτό που σας περιέγραψα. Ότι με αίτημα του εργαζόμενου μπορεί να γίνεται. Αν δεν το θέλει ο εργαζόμενος, αν δεν το ζητήσει, αν δεν το βολεύει, αν δεν τον εξυπηρετεί. Κύριε, εάν, τα λέει όχι.
Μάλιστα. Ναι, όχι, δεν λέει κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει θέμα. Ένα τελευταίο. Δηλαδή, στο τραπέζι επειδή το θέμα θα μπαίνει μόνο αν το ζητήσει ο εργαζόμενος. Σαφές, σαφές. Και αν τον εξυπηρετεί. Επειδή και να σας πω κάτι, αρέσουν τα θέλω και εγώ να μου απαντήσετε μια στιγμή. Θέλω να μου απαντήσετε κι εσείς μια στιγμή. Όχι, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι, γιατί δεν έχω αυτή το ρόλο. Σιγά σιγά, ας απαντήσουν οι τηλεθεατές. Μπορούμε πόσο να, δίκαιο, να σας... πόσο δίκαιο είναι με την έλλειψη ευελιξίας του σημερινού συστήματος ένα παιδί που θέλει να κάνει τις εξετάσεις του ή εν πάση περιπτώσει θέλει να πάει μια εβδομάδα παραπάνω διακοπές με τη φίλη του. Mm-hmm. Να μην του το επιτρέπουμε. Και καλά, δεν δουλεύουν να, και να μην πληρώνεται αυτή την παραπάνω εβδομάδα, αν θέλει το ίδιο το παιδί να δουλέψει μερικές ώρες παραπάνω κάποιες ώρες του χρόνου. Και πόσο λογική έχει αυτό το πράγμα. Στη δουλειά μου, ο εργοδότης μου. Είμαστε 10 άνθρωποι. Απολύει 5 ανθρώπους γιατί δεν μπορεί να τους πληρώσει. Υπάρχει αντικειμενικό πλέον πρόβλημα. Mm-hmm. Και λέει, οι υπόλοιποι θα δουλεύετε 10 ώρες. Εγώ δεν θέλω να δουλέψω. Δεν όταν θα το κάνετε, κυρία Καλογεροπούλου. Όχι, πρακτικά μπορεί να πει όχι. Αυτό ρωτάει. Είναι παράνομο και θα είναι παράνομο. Και ελέγχεται, και ελέγχεται όλο αυτό το πράγμα. Περισσότερο θα ελέγχεται. Μα τι λέμε θα ελέγχεται... τώρα. Αυτό δεν το ελέγχει η ψηφιακή κάρτα, κύριε Υπουργέ. Πώς θα ελέγχεται αυτό. Θα μιλήσουμε τώρα στα μεγάλα εργοστάσια. Ποιος θα ελέγχει αυτή την κατάσταση. Μα ελέγχεται αυτό το θέμα παραδοσιακά στην Ελλάδα και τώρα φέρνουμε, επειδή είναι ελλιπής ο έλεγχος, την ψηφιακή κάρτα, το εξήγησα προηγουμένως, που είναι ένας ηλεκτρονικός έλεγχος, για να μην υπάρχουν παράθυρα, για να κλείσουν τα παράθυρα και για να υπάρχει έλεγχος για κάθε εργοδότη ο οποίος θέλει να κάνει τα δικά του κόλπα. Το είπα. Και προσέξτε να δείτε. Η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική, κύριε Υπουργέ. Εμείς είμαστε ένα κόμμα. Η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική για όλους. Θα ξεκινήσουμε, επειδή θα είναι μια μεγάλη επανάσταση από τις μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, βιομηχανίες κτλ. Και θα περάσουμε σταδιακά και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Άρα θα είναι οριζόντια. Βεβαίως. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί θα ακούω τόσο καιρό. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο μας ψήφισε το 40% του κόσμου. Μας ψήφισαν προφανώς και επιχειρηματίες, αλλά μας ψήφισαν αγρότες, μικρομεσαίοι, εργαζόμενοι, άνεργοι. Τι νομίζετε, θεωρείτε ότι είμαστε ανόητοι, είμαστε ανόητοι να θέλουμε Υπουργέ. Να αποκοπούμε από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε καταγράψει, αιτήματα πότε που έχουν έρθει από όλες τις πλευρές. Εξυγχρονίζουμε την νομοθεσία και προχωρούμε με τον εξής νόμονα. Προχωρούμε με τον εξής νόμονα. Γιατί ξέρετε ότι θα έχετε συγκεντρώσεις, θα έχετε πορείες, θα γίνει χαμός. Αφήστε να σας πω. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, λέμε. Έτσι, είναι προϋπόθεση, διότι αν τις κλείσουμε όλες τις επιχειρήσεις, πού θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Αλλά λέμε την ίδια στιγμή και στους επιχειρηματίες. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν και επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια. Και πώς προχωρούμε. Με βάση αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό από τη μια πλευρά και ευρωπαϊκό κόμμα από την άλλη. Μάλιστα. Και έτσι προχωρούμε και σε αυτό το τελευταία κουβέντα. Αν θέλαμε να ευνηδιάσουμε. Να σα ρωτήσει κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε. Δεν έχουμε ένα τελείωτο χρόνο, αλλά δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε, γιατί δεν έχουμε και τίποτα να κρύψουμε. Ωραία. Αλλαγή θετική. Ωραία, να ρωτήσει η Ελένη, μισό λεπτό. Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για τα χρήματα του κυρίου Φουρθιώτη που τα πήρε παρανόμως, όπως λέγεται. Βγάλαμε ανακοίνωση. Βγάλαμε ανακοίνωση. Τι παραπάνω σας προχωράει, αυτό σας ρωτάω. Προχωράει με βάση... Γιατί άλλο είναι η ανακοίνωση και άλλο είναι η διαδικασία. Τα ξέρετε αυτά. Προχωράει με βάση τους κανόνες. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει πάει το θέμα στη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδά και Ελένη Καλογεροπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν και άλλοι, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, Φουρθιώτη. Προχωράει και για άλλους. Έτσι κι αλλιώς έχω πει ξανά ότι γινόταν γενικότερη έρευνα για το πώς λειτουργήσε το σύστημα. Απλώς επισπεύστηκε η έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα μπορεί να βγουν και άλλοι λαϊκοί εκεί μέσα. Θα είναι και άλλοι εκεί. Ό,τι υπάρχει. Εσείς το ξέρετε αν υπάρχει. Βρέθηκαν και άλλοι. Ό,τι υπάρξει, όποτε υπάρξει. Θα υπάρχει. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.